ψωνάκια μου πολύ αγαπημένα. Ακριβώς αυτή τη στιγμή θέλω να σας ανακοινώσω κάτι που μόλις το άκουσα χάρηκα πάρα πολύ, είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο και αφορά πάρα πολλούς Έλληνες συμπολίτες μας. Και αναφέρομαι στους Έλληνες των άνω των 60 που μέχρι πρότινος είχε επιβληθεί χαράτσι 100 ευρώ γιατί πολύ απλά δεν ήταν αμπελιασμένοι. Πριν από λίγο με ενημέρωσαν, το είδα, επιβεβαιώθηκε και μάλιστα ο ίδιος ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι στις 15 Απριλίου σταματά το χαράτσι, κρατήστε το αυτό, των 100 ευρώ σε ανεμπέλιαστους. Επιβεβαίωσε λοιπόν την πληροφορία για αναστολή του διοικητικού προστήμου σε ανεμπέλιαστους άνω των 60 ετών ο Υπουργός Υγείας και κρατήστε επίσης αυτό για να καταλάβετε με ποιους και τι έχουμε να κάνουμε, θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβρη. Τότε δηλαδή που θα επανέλθουν όλα αυτά που ήδη τώρα θα πάνε περίπατο. Διότι ως γνωστόν φτάνουμε στο καλοκαίρι και έρχεται η τουριστική περίοδος και είναι κρίμα βρε παιδί μου οι τουρίστες, οι ξένοι που θα έρθουν να μην χαρούν το ελληνικό καλοκαίρι και μαζί με αυτούς χαιρόμαστε κι εμείς διότι αυτή η χώρα ως γνωστόν ανήκει στους Έλληνες φυσικά. Γι' αυτό από Σεπτέμβρη το ξανασυζητάνε και πάλι θα ρίξουν τα ανάλογα πρόστιμα. Από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα, τη χρησιμότητα και κυρίως την εγκυρότητα όλων αυτών που μας επιβάλλουν και όλων των άλλων που μας ζητούν κατά καιρούς να κάνουμε. Τουλάχιστον θα σταματήσει για μερικούς μήνες το χαράτσι. Θα μου πείτε κάτι είναι και αυτό. Όχι. Δεν είναι τίποτα. Διότι δεν μπορεί λοιπόν ένας λαός να ζει ελεύθερος μερικούς μήνες το καλοκαίρι και μόλις χειμωνιάσει και περάσει ο Σεπτέμβρης πάλι να σκύβουμε κεφάλια και να γονατίζουμε για να μπορούμε να ζούμε την καθημερινότητά μας. Όχι με φυσιολογικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο που κάποιοι άλλοι μας επιβάλλουν σε τέτοιο βαθμό που αυτό που θα σταθώ και θα πω είναι ότι αυτό ήταν ένα ευχάριστο νέο. Σας αγαπώ, φίλοι, ρωφηθώ στη μούρη.